Μα τι κάνεις την Τζέννη Τριφωνό? Κοίτα Κλέο μου, θα ήθελα να σου πω ότι καταρχήν η μόδα φέτος είναι η star του Hollywood. Και ποιος το είπε αυτό? Εγώ το λέω. Επανερχόμαστε στη star του Hollywood λοιπόν. Mm-hmm. Είναι η καινούρια μόδα. Άρα η Τζέννη είναι τέλεια για σένα. Είναι τέλεια, μου θυμίζει μια Marlene Dietrich, μια Marilyn Monroe. Τη στήληξα τα μαλλιά, διότι έτσι που τα έχει κάνει και τα έχει βάψει, τα έχει πεθάνει η κοπέλα. Οπότε με ένα ψήσιμο ρόλεϊ. Έγιναν πάρα πολύ όμορφα. Και τι δηλαδή, η λύση είναι να τα ψήνεις με τα ρόλι τα μαλλιά. Ναι, πάντα όλες οι γυναίκες πρέπει να τυλίγουν τα μαλλιά τους, δείχνουν πιο λαμπερά και πιο όμορφα. Να σου πω, βρε Τρίφωνο, βάζουμε καμιά φορά και το κεφάλι μας στο φούρνο. Μόνο να το βάζεις και να ξεροψύνεται. Αγαπητοί μου, εσύ δεν ξέρεις να τα τυλίγεις τα μαλλιά σου. Αυτό είναι το κόλπο. Πρέπει να βάζεις λίγο μους πρώτα, να έχουν μια σκληράδα τα μαλλιά γιατί έχεις πάρα πολύ λεπτή τρίχα και μπερδεύεται συνέχεια. Να τα τυλίγεις. Μετά ναι. Το κρεπάρισμα που σου έμαθα, πολύ από τη ρίζα, ναι. Να σου δείξω, να έτσι από μέσα, ναι. Αλλά από τη ρίζα, όχι έτσι απ' έξω, γιατί έτσι απ' έξω δεν κρατάει. Α, χαμηλά, χαμηλά. Θα έχεις αυτόν τον υπέροχο όγκο. Μας λέει τα μυστικά του, το άκου αγάπη μου. Αυτόν τον υπέροχο όγκο και θα είσαι μια Ούρσουλα Άντρες. Μα αυτό είναι που θέλουν όλες οι γυναίκες, όγκο, άρα με το κρεπάρισμα γίνονται όλα αυτά. Ούρσουλα Άντρες, Ούρσουλα Κερβέλες. Αχ, πολύ ωραία, εγώ μιλάω με τον Τρίφωνα. Αχ, να σας πω, με κουράσατε, θέλω να φύγω. Πώς απλώνουμε τώρα, θέλω να μου πεις τη βάση. Πρέπει να βάζουμε κάτι πριν και μετά να βάζουμε τη βάση. Φυσικά, πριν θα βάζεις την υδατική κρέμα ναι, και κάτω από τα μάτια. Μετά. Όχι, θα την αφήνεις 5 λεπτά να απορροφηθεί. Okay. Και μετά περνάμε την βάση, δηλαδή το make-up. Το οποίο καλύτερα είναι να υγρό. Το βάζουμε υγρό πάντα. Ναι. Το, ναι, αυτό που είναι σε στίκ είναι πάρα πολύ βαρύ. Είναι για κινηματογράφο και τηλεόραση. Ναι, για τηλεόραση. Για μένα που είμαι μια στιγμή. Δηλαδή. Για πες μου. Λοιπόν, λοιπόν, για περνά... Τζέννη, βαριέσαι δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Γιατί μας διακόπτει. Γιατί δεν μιλάμε για το δικό της μακιγιάζ, αγάπη μου. Λοιπόν, περνάμε τη βάση, τη βάζουμε κυρίως με τα δάχτυλα και προσπαθούμε να το σβήσουμε στις άκρες που είναι κοντά στα μαλλιά. Δηλαδή α, κατάλαβα, για να μην φαίνεται να μην έχει καμία διαφορά. Ναι, για... Επίσης πρέπει να συνεχίζουμε πάντα και στο λαιμό. Για να μην κάνει διαφορά και μέχρι να έχει τα στο λαιμό. Είναι μέχρι εκεί που αρχίζει το ρούχο, βέβαια. Α, να σου πω, πώς βρίσκουμε το σωστό χρώμα του make-up, γιατί πηγαίνεις στα καταστήματα, σου δίνουν ένα και πηγαίνεις σπίτι και θα μπερδεύουν και μετά το έχεις πάρει. Έχει. Λοιπόν, μπορούμε να το τεστάρουμε στο σημείο που βρίσκεται ανάμεσα στο σημείο αυτό και στο λαιμό. Δηλαδή, σε αυτό το σημείο είναι το πιο σωστό για να μπορέσει να διαλέξει το σωστό χρώμα. Και θα το βάλουμε αυτό το σημείο στο φως και θα το δούμε. Φυσικά. Και καλύτερα είναι να βγαίνει έξω από αυτά τα μαγαζιά που πουλάνε τα make-up. Όπου και να παίρνει κανένα δώρο. Τζαμπουά, ξέρεις. Μου τρελή, είσαι πάντα θυματάκια, μικρά, ξέρεις, σαπουνάκια. Να σε ρωτήσω κάτι, βγαίνεις έξω καλύτερα στο φυσικό φως την ημέρα. Ναι, στο φυσικό φως. Να μην αγοράζουμε βράδυ ποτέ. Όχι, βέβαια, πάντα θα είναι λάθος, σίγουρα. Λοιπόν, το make-up της Τζέννης είναι κάτι πιο natural από το δικό σου. Όπως βλέπεις, υπάρχει. Τι εννοείς όταν λες natural? Κάτι πιο φυσικό, όχι τόσο έντονα χρώματα. Κατάλαβα. Έχουμε βάλει λίγο eyeliner στην άκρη του ματιού. Λογοδιάρια βλέπω η ζωή σήμερα. Ίσα για να τονίζεται η άκρη του ματιού τη. Έχουμε βάλει μάσκαρα, ένα απλό, λίγη πούδρα και λίγο μπλάς, τίποτα άλλο. Μπλάς! Τι είναι το μπλάς? Το ρούζ, Τζέννη, το ρούζ. Τα έχω πει χίλιες φορές αυτά τα πράγματα, δεν λες να τα μάθεις. Ξέρε. Λοιπόν, και ένα πάλι κραγιόν και αυτό είναι τίποτα άλλο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται. Όχι, βλέπω, θα χρειάζεται κάτι. Δεν βλέπω να χρειάζεται, αφού έχει βάλει 5 μέτρα τόκο, τι άλλο να χρειάζεται. Αυτό είναι all-time classic, αγάπη μου. Ριβ Γκος. Και ψελωρά. Ψελωρά. Δώσε λίγο στον κάμερα, μάλλον λίγο, λίγο. Αχ, όχι. Στο boom να βάλουμε, να το εξωτερώσουμε. Ω, ναι, το boom. Άλλο. Τι είναι αυτό, ice garden, καλό. Να το δω πάνω σου. Θα κάτσε λίγο εδώ. Όπιουμ, της γιαγιάς σου η κολόνια, δεν θυμάσαι? Αυτό, Τζέννη, που ταιριάζει με αυτά φοράς. Ω, Τζένια, αλλά αυτό το πήρα. Σένσο. Αυτό πρέπει να κρατάς, ναι. Δεν είναι όλο να φύγουμε, να πάμε στα make-up. Γιατί θέλω να πάρω κάτι σκιές και δεν προλαβαίνουμε. Σκιές. Το έχουν κρατήσει ανοιχτό για μας όλη νύχτα. Πού σκιές, πού, εδώ, εστελόντες. Τι θες, Dior, πάμε στο Dior που κάνει και ωραία ρούχα. Καταπληκτικό. Είναι. Καταπληκτικό τη νύχτα, το ίδιο χρώμα, το ίδιο χρωματικό. Έλα εδώ καλέ, μην κρύβεσαι, έλα να μας βαθήσεις καλέ. Αυτό Τζένι, αυτό. Πείτε μας αυτό, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Αυτή είναι μάσκαρα. Είναι στραβή. Είναι στραβή. Γιατί εγώ την έκανα έτσι. Εσείς γιατί? Για να βρω
Κοίτα τι ωραία φαρέλες που έχει βάψει. Βάφει καλύτερα. Η δες πρέπει να τις τραβώσουμε κι εμείς. Είναι για την περιοχή γύρω από τα μάτια. Expressive λέγεται. Πολύ καλό. Για πες μας τι κάνει αυτό. Ενυδατώνει και απαλύνει τις βαθιές ρητίδες των ματιών. Πώς το βάζει κανείς αυτό. Πώς θα βάλετε πολύ λίγη ποσότητα. Θα αφήσω αυτό εδώ. Ναι. Και με τις άκρες των δαχτύλων σας γύρω από την περιοχή των ματιών. Το ματιών έχει επισκεφθεί. Όχι, τώρα έχω βάλει κόμπα. Έχει βάλει άλλο. Να το βάλω εγώ. Πρέπει να έχουμε κάνει το μακιγιάζ. Με τι θα κάνουμε το μακιγιάζ όμως. Με το εφασίλ. Αυτό είναι για τα μάτια. Α, είναι πολύ καλό αυτό, αγάπης μου. Αυτό ποιο είναι. Αυτό είναι βερνίκι για τα νύχια. Δεν είναι πολύ της μόδας τα κόκκινα μανό τώρα. Υπάρχει και αντίστοιχο τραγιόν. Αυτό. Όχι, αγάπη μου, για σένα. Αυτό είναι τη μόδα, είναι δίσκο. Είναι δίσκο, εντάξει, αλλά εμένα δεν μου πάει. Αυτό, Τζένι. Είναι πολύ ανοιχτό αυτό. Πάει με το 30 φιλό μου. Τέλεια. Πώς λέγεται αυτό. Το 16. Πάρα πολύ καλό αυτό. Άμα θέλει να είσαι 30 φιλί. Φλούο. Πολύ καλό αυτό. Τι είναι αυτά. Μακιγιάζ. Ω, μακιγιάζ, κοιτάξτε εδώ. Τι είναι έτοιμο, αυτά τα πακέτα τα πουλάτε. Εγώ τα φτιάχνω. Α, εσείς τα φτιάχνετε. Τα ζωγραφίζει. Ναι, ανάλογα με το κάθε μακιγιάζ που μπορεί να παίρνει ένα πράγμα. Και στην Κλειό ποιο πάει. Για κοιτάξτε με αυτό. Α, καταπληκτικό το βρίσκω. Καταπληκτικό. Αυτό πρέπει να πάρουμε, μου φαίνεται. Σιγά το τραγιό. Φοράει και εκείνη. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι με τα καλλιτικά Ορλάν έχετε ένα νεσισέρ δώρο. Τσαντάκι είναι αυτό, δεν είναι νεσισέρ. Με τα Μοντανά έχετε ένα νεσισέρ πάλι για τα καλλιτικά σας. Να τα πάρουμε όλα αυτά δωράκι. Ναι, έχετε το Μπρέλα Γιουβένα. Ομπρέλα, ομπρέλα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Μια ομπρέλα, οπωσδήποτε. Σκάλες βλέπω. Κόλλημα φάγαμε με τα καλλιτικά, έχει και άλλα πράγματα. Ναι, έχει σοκολατάκια. Μα τι έκανες. Άφησες το τσαντάκι σου δώρο. Δεν είναι πιο ωραίο αυτό. Πολύ καλύτερο, πολύ πάμε. Πάμε, πάμε, κοίτα και καλτσό. Μέχρι και καλτσό έχει το πιούτι σου. Τα πάντα. Δίσκου, συγκόπα, σοκολάτες, παιδιά, και ζαχαρωτά, σοκολάτες. Τζέν, θα παχύνουμε. Έλα, έλα. Έλα, πήγαινε εσύ, φάει όσα θες. Διέτης καραμέλες. Αχ, αλλά θα πέσαμε τα κουνιά. Έλα, να σας ευχαριστώ, Τζένι. Μας ακολουθούμε. Πάλι, μας ακολουθείτε. Αλλά όχι. Τζένι, θα σε κυλίξω με αυτό. Ναι, κυλίξε με. Έλα, να σου φτιάξω ένα κορσάζ. Ένα υπέροχο κορσάζ. Θα κάνω ξυλίρωτη και κράτα από εκεί, εσύ. Θα κάνω Παναγιώτη και Τσιτεφάνου, με το βίντεο σακούλα. Ελνέτ, η καλύτερη λακ. Ελνέτ. Για γερό κράτημα. Ω, χρωμοσαμπουάν για σένα, γλυκιά μου, βάψε μου ελάχιο σου, μου αμέσως σκιά. Να χαρώ τη ζήτη ξόπιζα. Μουσ! Α, δεν μην τα ρίχνεις όλα. Πάμε, πάμε. Θα σταματήσει, πιες μια τρέλα. Σαμπουάν. Θα σου κρεμπάρω λίγο τα μαλλιά, Τζένι, μια στιγμή, γιατί δεν τα έχεις φτιάξει αρκετά μαλλιά. Αρκετά καλά. Να σου πω το Wonder Bra θέλουμε. Μιλά σε εδώ, Κλείο. Δεν μ' αρέσει, αυτό είναι boring. Τι boring, γλυκιά μου. Να το, αυτό Wonder είναι. Wonder Bra. Το This Is It. Για στήθος με όλες τις ανάγκες. Αρκετά γρήγορα, αρκετά. Ελάτε. Τζένι, πάμε να φύγουμε, γιατί αυτό το μπούμ μας κυνηγάει παντού και με στρεσάρει φρικτά. Πάμε να φύγουμε. Και μην ξεχνάτε, Beauty Shop στα 241 στην Αθήνα. Επειδή δεν θέλω να καταντήσω σαν και εσάς, που προφανώς εχθές το βράδυ πάλι κρεπαλιάζατε, φροντίζω να μην κοιμάμαι πριν έρθει ο προσωπικός μου μακιγιέρ για να με ντεμακιγιάρει. Ποτέ, μα ποτέ με make-up για ύπνο. Αυτή την εβδομάδα θα σας δώσουν τις συμβουλές δύο ειδικοί. Εγώ προσωπικά μία συμβουλή έχω να σας δώσω, ειδικά όσο αφορά τα μαλλιά. Μην προσπαθήσετε να μας μιμηθείτε, μάλλον να το αποφύγετε. Για να έχετε υπέροχα λαμπερά μαλλιά, όπως αυτά, θα πρέπει τουλάχιστον μία φορά στις 15 να χρησιμοποιείτε μία μάσκα ομορφιάς μαλλιών. Υπάρχουν πάρα πολλές στο εμπόριο, αλλά εγώ θα σας συνιστούσα να κάνετε από μόνοι σας μία μάσκα ομορφιάς με αυγό ή δαφνέλαιο. Μετά την ταλαιπωρία των γιορτών, το δέρμα μας χρειάζεται περιποίηση. Σας προτείνω να χρησιμοποιήσετε κάποια μάσκα, η οποία μπορεί να είναι τροφοτονωτική, αλλά να κάνει και απολέπιση. Υπάρχουν σε όλες τις μάρκες καλλιντικών, αλλά συγκεκριμένα σας συνιστώ να χρησιμοποιήσετε από την Shiseido ή την Estée Lauder, που νομίζω ότι είναι και οι καλύτερες.
Και για να μην νομίζετε ότι τα θύματα μόδας είναι σημερινό φαινόμενο και ειδικά τα θύματα ακραίων κομμωτικών εγχειρημάτων, έχω να σας πληροφορήσω ότι γύρω στα 1770, στην αυλή της Μαρίας Αντουανέτας, τα χτενίσματα και οι περούκες είχαν φτάσει σε τέτοια ύψη που χρειαζόταν σκάλες για να τα χτενίσουν. Οι κότσοι φτάναν εύκολα το 1,5 μέτρο και η φαντασία ξεπερνούσε κάθε όριο στη διακόσμησή τους. Αυτά τα παραδείγματα θα σας αποδείξουν ότι δεν λέω τρέλες και θα σας δώσουν κουράγιο για την εποχή που ζούμε. Permanent, τρόπος με τον οποίο κατσαρώνουν τα μαλλιά σας, άλλοτε επιτυχώς και άλλοτε όχι. Εφευρέθη το 1904 από ένα γερμανό κομμωτή ονομαζόμενο Charles Nestlé, όπου με μία ηλεκτρική μηχανή κατσάρωνε τα μαλλιά μέχρι αηδίας. Η μέθοδος τελειοποιήθηκε τη δεκαετία του 20, όπου έγινε και πολύ της μόδας. Ακόμη δεν άρχισε ο χρόνος και τάσεις της μόδας μου ζητάτε. Καλά θα κάνετε να μετρήσετε τι λεφτά έχουν μείνει στο πορτοφόλι σας και μετά τα λέμε. Δήλωση μόδας. Η ομορφιά είναι στα μάτια αυτού που τη βλέπει. Καλά, κούκλες γίναμε. Κλειό μου, πιστεύεις ότι κάποια στιγμή μπορεί να χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από ένα καλό make-up και μάλλον για να γίνουμε όμορφες. Αγάπη μου, οτιδήποτε για την ομορφιά. Οτιδήποτε. Con me tu puoi fumare la tua pipa quando vuoi, perché mi piaci molto di più e sei così romantico. Fumo blu, una nuvola è dentro tu. E poi, se un uomo sa del fumo, ma sì, è veramente un uomo e io t'amerò finché vorrai, proprio perché sei così. Και με αγαπώ. Πες μου όμως τώρα για τις βλεφαρίδες που ξεκολλάνε. Δεν το είπαμε αυτό και πρέπει να το πούμε. Πρέπει να βάζεις.